Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί, ακόμα πιο με μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερο πάθος, καλύτερη ειδικά στην επίθεση. Δεν πιστεύω ότι χθες παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά η ενέργεια που βγάλαμε στην άμυνα, το μπασκετικό ξύλο που δώσαμε και αυτό που δώσαμε όλοι 100% ειδικά στην άμυνα ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη. Ξέρουμε ότι η Μονακό θα έρθει ακόμα πιο πεινασμένη, ακόμα πιο προετοιμασμένη. Πλέον έχει πάρει την κρυάδα που λέμε του πρώτου παιχνιδιού, οπότε ξέρει τι να περιμένει. Και πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι για να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι. Σασά, είδαμε ότι εσύ προσωπικά ήσουν από τους παίκτες που έφαγαν αρκετό ξύλο. Είσαι έτοιμος για κάτι αντίστοιχο και αύριο? Σίγουρα, τα παιχνίδια των play-off είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το scouting μονοπολεί. Όλοι ξέρουμε σχεδόν τα πάντα για την αντίπαλη ομάδα. Οπότε περιμένω, όπως εμείς ρίξαμε ξύλο, έτσι και το Μονακό θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο. Είμαστε έτοιμοι, είναι διαφορετικό παιχνίδι και θέλουμε να κάνουμε πολύ το 2-0. Δεν περιμένεις κάτι σε εκπλήξη από το Μονακό? Υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ανησυχήσει, να δείτε κάτι στο γήπεδο? Το πρώτο λόγο θα έχει πάλι όσο έχει κάνει το 1-0 και έδειξε ότι εδώ με την βοήθεια του κόσμου που αφήνει ελάχιστα περιθώρια σε φιλοξενούν. Όπως εμείς έτσι και το Μονακό ξέρουμε ένας τον άλλον, οι εκπλήξεις μπορεί να είναι τα πρώτα λεπτά, κάποιο καινούριο play, κάποιο καινούριο trick, κάτι στην άμυνα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να σου εξασφαλίσει από μόνο τη νίκη. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Αν ελέγξουμε το ρυθμό, κατεβάσουμε και πάλι τη Μονακό χαμηλά στο σκορ και παίξουμε καλύτερα στην επίθεση, γιατί όπως είπα και πριν, χθες δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι στην επίθεση. Πιστεύω ότι έχουμε όλα τα εφόδια και μαζί με τον κόσμο μας να κάνουμε το 2-0. Στο να έχεις τον Γιώργο στον πάγκο σε αυτό το ρόλο και όπως είδαμε, εντάξει, το τι παίχτης είναι ο Γιώργος δεν υπάρχει καν να το πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολυτέλεια και δίπλα του, όπως και στον Κώστα και στον άλλον Κώστα που έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια άπειρες φορές, είναι, όπως είπα, πολυτέλεια. Μαθαίνουμε και εμείς δίπλα τους. Σίγουρα εμείς στο πρώτο παιχνίδι, όλοι που παίξαμε για πρώτη φορά και σε αυτή την κατάσταση, ήμασταν λίγο αγχωμένοι. Αλλά να έχεις αυτά τα τρία παιδιά στα αποδυτήρια και να σου μεταλαμπαδεύουν όλα αυτά που ξέρουν, τις εμπειρίες, τις παραστάσεις, απλά να στα λένε και να ακούς, είναι ευλογία. Και αυτό καθορίζει και το φετινό Ολυμπιακό, ότι είμαστε 13 παίχτες έτοιμοι να βοηθήσει ο καθένας ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει τρομερή χημεία και μαζί με τον κόσμο μας, που είμαι σίγουρος ότι και αύριο θα δώσει το παρόν με τα κόκκινα μπλουζάκια όπως έγινε trend από χθες, πιστεύω και είμαι αισιόδοξος για το καλύτερο.